every time I'm in the capital city of Greece, this great country, I come by this great Greek radio station. Hang out and play records till dawn. Eric, we love you. Thank you so much. Είναι τιμή μας που είστε εδώ απόψε, γιατί είστε το μέλλον. Είστε η αρκοπλεξάριστη γενιά της Ελλάδος που προχωράει με αυτά που έχει, χωρίς να κλαίγεται, αλλά προτείνοντας πράγματα. Και το κάνατε πάρα πολύ ωραία και με φοβερή αξιοπρέπεια και στυλ. Μπράβο σας. Εσείς είστε το πρότυπο μας. Εμείς είμαστε υπεραστικοί, πολίτες. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Τα παιδιά κάνουν ένα πρόγραμμα εξαιρετικό. Είδα αυτό που κάνανε προχτές με τη μυθική μορφή των animals και τα τουιτάρω και μπράβο τους, είναι νέα, έχουν κάτι να πούν, δεν έχουν κομπλεξισμούς, είναι ελληνόπουλα και συγχρόνως επειδή είναι συνδεδεμένα μέσα από τα δίκτυα είναι και κοσμοπολίτες, άρα αυτή είναι η δύναμή τους. Πόσο σας αγαπώ, το ξέρετε. Τόσος κόσμος στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, έτσι το λέμε. Γενικότερα, αυτό λέει πολλά. Συνέχεια σας γράφουν τα γελούδια, τα αγαπημένα παιδιά. Κάτι εκπέμπεται όμως. Ειλικρινία, αγάπη. Είστε αγετεκτήσει. Έχω πιο κοντά στον Τασούλη. Ναι. Ξέρεις τι μου έκανε ο Τασούλη, εντύπωση. Η ποιότητα των ερωτήσεων των ανθρώπων, δηλαδή, οι ερωτήσεις ήταν to the point και ουσιαστικές. Καθόλου κίτρινες, καθόλου πώς το λέμε, κουτσομπολίστικες. Απλά ήταν μια ευγένεια, ένα ήθος και μια απορία για ερωτήματα που θα ήθελα να μάθω. Και αυτό πραγματικά με συγκινεί ιδιαίτερα. Πολύ. Που σημαίνει ότι το κοινό που σας ακολουθεί και σας παρακολουθεί έχει και αγνές αγαθές προθέσεις, αλλά είναι και ένας κόσμος σοβαρός. Πριν συνεχίσουμε γι' αυτό, εγώ θα ήθελα να πω στον αέρα ότι έχετε πάρει ένα συγκλονιστικό βραβείο, το οποίο εγώ όταν το έμαθα συγκινήθηκα πάρα πολύ, αλλά πέστε το καλύτερα εσείς, τι ήταν αυτό το πρώτο μεγάλο βραβείο που πήγατε και το πήρατε στο Λος Άντζελες, για να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές. Λοιπόν, να μου ξεφεύγατε. Να πούμε λοιπόν, καταρχάς είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που έρχονται από εσάς αυτά τα λόγια, ναι, που το ανακοινώνετε και το έτσι λέτε εσείς. Αλλή μόνο. Και να πούμε ότι λοιπόν ήταν, είναι δύο τα βραβεία. Το ξέρουμε, για πέστε μας το πρώτο το μεγάλο. Το ένα λοιπόν είναι, βραβεύτηκε ο σταθμός μας ως ο καλύτερος ιντερνετικός σταθμός στην Ευρώπη με τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Και είχατε και πόσους αντιπάλους, πέστε τα νούμερα. Γιατί... Ήταν γύρω στους 200.000 ιντερνετικά ραδιόφωνα από όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ναι. Και το δεύτερο βραβείο ήταν αυτό για το καλύτερο site ραδιοφώνου στον κόσμο. Τέλεια. Παγκοσμίως. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ελληνική πρωτιά, εμείς εκεί χάρηκαμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Οποιοδήποτε Έλληνας βγαίνει εκτός συνόρων και φέρνει πίσω στην Ελλάδα ακόμα και το πιο μικρό βραβείο, για μένα είναι πολύ συγκινητικό και χαίρομαι όχι μόνο διπλά, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που σε κάνει ειδικά αυτές τις εποχές να αισθάνεσαι και διπλά υπερήφανος και να σπάσουμε και λίγο την εικόνα της μιζέριας εντός εισαγωγικών που νομίζουν οι ξένοι για τους Έλληνες. Υπάρχουν και άνθρωποι υγιείς μέσα σε αυτόν τον τόπο που δουλεύουν, που εργάζονται, που αγαπούν τη χώρα, που προσπαθούν, που μοχθούν και έχουν και στην άκρη της ψυχής τους ένα παράθυρο ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα φωτίσει και θα γίνει ένα ουράνιο τόξο. Τι να πούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας που ήρθατε έστω για αυτές τις δύο ώρες που περάσαμε 5 λεπτά. Ήταν. Δεν υπάρχουν καλύτεροι. Δεν υπάρχουν, σας το λέω εγώ, δεν υπάρχουν καλύτεροι. Για να καταγραφεί κιόλας. Ευχαριστώ. Η τιμή είναι δική μου και ξέρετε πως σας αγαπώ. Είμαι πολύ μεγάλος θαυμαστής σας. Σας ακούω συχνά. Μου αρέσει πολύ η ενέργεια που έχετε. Ο τρόπος που σέβεστε τους, τους ακροατές σας και ο τρόπος που σέβεστε και τους καλλιτέχνες, μιλάτε με την καρδιά σας. Από τη στιγμή που θα ανακατευθείτε κι εσείς και θα βοηθήσετε, τα πράγματα είναι σίγουρος ότι θα πάνε πολύ καλά. Εδώ πρόκειται για ένα σταθμό ο οποίος δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, όλο αγάπη, όλο ευγένεια και όλο χαρά.
εκείνα που σας λέει είναι αλήθεια όλα, και γι' αυτό και εγώ είμαι σήμερα κοντά τους, εδώ σε μια ντουζίνα από τεχνικούς και μηχανικούς, και βάλε και βάλε και βάλε, τέλος πάντων. Και να σας πω ότι όχι απλώς πέρασα ωραία, αλλά στάθηκα σας στο σπίτι. Είναι, είπα από την αρχή ότι βρίσκομαι σε μια οικογένεια. Family, οικογένεια. Family. Εδώ, έτσι. Και βεβαίως αποκτήσατε έναν φανατικό ακροατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άλλοι άνθρωποι εσείς πια. Άλλος τούτιο, άλλη έκφραση. Άνετη, αγαπάτε, είστε γεμάτη μουσική και βγαίνει και από την αντίληψη που έχετε για ένα στούντιο, για το πώς μιλάτε για την περίφημη μουσική που είναι στην ψυχή του καθένα. Δεν έχω εισπράξει τόσο αγάπη σε άλλο στούντιο μέχρι τώρα στη ζωή μου. Δεν μου ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είμαι σε μια μουσική οικογένεια. Όλοι τραγουδάνε, όλοι παίζουν όργανα κλπ. Μια φορά μέσα από αυτά που έχετε γράψει, μπορεί κάτι να την εμπνεύσει. Και θα τότε θα μάθουμε. Θα τα αφιερώσω αυτό που θα γράψω. Έτσι. Σε όλη αυτή την παρέα. Τότε θα μάθουμε τι παίζει. Θα τα αφιερώσω. Μακάρι να μου γίνεται, πώς να το πω, το σπίρτο που θα ανάψει. Εγώ είμαι η υπέρτυχερή. Αυτό που λέει υπέρτυχερός, κέρδισε τόσα, εγώ κερδίζω αυτό τώρα. Ένα, μία έφημο μνήμα για σας, ένα βραβείο για σας. Έτσι. Και θα το έχω κι εγώ και θα το βλέπω. Αυτό που εγώ θέλω να πω πραγματικά, ειλικρινά, είναι ότι αν δεν έρθει κάποιος εδώ, δεν μπορεί να φανταστεί αυτό που γίνεται. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Ξέρεις, σε ένα πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό. Πολύ μεγάλο, όντως. Ναι. Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα, αυτή την επικοινωνία με τους ακροατές. Δηλαδή είναι κάτι μαγικό αυτό που ζείτε. Σαν να κάνετε ραδιόφωνο στα τέλη του 80 είναι. Α, ναι, έτσι νιώθω. Στόχος μας ήταν αυτό το παλιό καλό ραδιόφωνο, ναι, πάντως. Είναι απίστευτο και το εννοώ. Δηλαδή εγώ θα έχω να το λέω και στους ανθρώπους που ξέρω, τους συναδέλφους ή τους συνεργάτες, ότι θα ζήσουν πάρα πολύ ωραίες στιγμές αν έρθουν εδώ. Αγαπητοί ακροατές, θεατές, σας έχουν μιλήσει εδώ για το ποιοι στελεχώνουν αυτό το σταθμό. Εγώ, εκτός από του Τάσου το όνομα το οποίο θυμάμαι, ο οποίος κάνει εδώ την ηχοληψία, είναι 4-5 κούκλες, κορίτσια αριστουργηματικά, από εκείνα τα οποία καταλαβαίνεις ότι δεν ζουν καθόλου στην επιφάνεια, εξαιρετικά ευαίσθητα, εξαιρετικά προχωρημένα σε σκέψη. Εγώ δηλαδή σε αυτό το σπίτι στούντιο που βρέθηκα, χαίρεται η ψυχή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φορτισμένα έτσι λόγια. Αγαπημένα λόγια, γιατί σε αγαπάμε, δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ έχω νιώσει μεγάλη έκπληξη που βρέθηκα έτσι σε τέτοιες συνθήκες εδώ και οικογενειακές. Ναι, πραγματικά και οικουμενικές αλήθεια είναι. Γιατί απευθυνόμαστε μέσω του μέσου σε όλη τη γη, σε όλη τη γη, στους απανταχού Έλληνες, σωστό, στην οικουμενική μας διάσταση. Ευχαριστώ και επιφυλάσσομαι την επόμενη εμφάνισή μας εδώ να έχουμε πιο πολλά live, δηλαδή να τα λέμε διαζώσεις, να μην τα ακούμε. Θα ακούμε βέβαια και ορισμένα, αλλά ακούμε, όταν έχεις αυτούς τους ανθρώπους εδώ, το live είναι καλύτερο. Πέρασα υπέροχα, θεωρώ αυτή την παρέα που γνώρισα σήμερα και που ήρθα πρώτη φορά στο χώρο της, ότι είναι μια παρέα πρώτον αποπνέει ευγένεια, δεύτερον αποπνέει αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της και τρίτον πραγματική παιδιάστικη χαρά για αυτό που κάνει. Οπότε θέλοντας και μη θα ξανάρθω, διότι είμαστε παιδιά της ίδιας ηλικίας. Μπαίνοντας εδώ, αυτό τον ενθουσιασμό από όλους σας είναι σπάνιο. Δεν μου έχει τύχει. Ομολογώ, εκπλήσωμαι. Οικογένεια. Ευχάριστα. Πραγματικά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε. Ευχαριστώ όλους δηλαδή και θα ήθελα να υπογραμμίσω την και τη δική σας άνεση που μου προσφέρατε, γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχει και αυτό ένα ταλέντο, ναι, να στήσεις ένα σταθμό που να μπορεί να είναι ήμερος, που να σου το πω αυτό. Μπορώ να πω ότι έχω μείνει έκπληκτος, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Δεν περίμενα να μπω σε ένα σπίτι και να δω στημένα μουσικά όργανα και ντραμς και ενισχυτές και όλα αυτά που είδα μέσα.
και να δω όλα αυτά τα παιδιά με το χαμόγελο στα χείλη και μια χαρούμενη μουσική οικογένεια. Έχει αγκαλιάσει η ψυχή μου. Όχι, να σα πω ότι και εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά που λέτε. Εμείς εδώ είμαστε για να λες εσύ κυρίως, βέβαια. Έχετε φοβερή θετική ενέργεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ το ίδιο. Και η ομάδα. Θέλω να πω τώρα ότι έχουν ταυτιστεί. Να πω αυτό που διαβάζω. Να πω στον κόσμο, επειδή είναι ραδιόφωνο και έτσι, δεν έχετε τουλάχιστον την εικόνα που έχω εγώ μπροστά στα μάτια μου, ότι αυτά τα κορίτσια είναι τόσο ταλαντούχα. Λίγο να βλεπόταν έργα μου. Ξέρετε πώς σας αγαπώ και σας πιστεύω, γιατί σας ακούω συχνά και λέω: κοίτα, αυτά τα παιδιά, ας πούμε, από το τίποτα κάναν κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν έμαθα ότι πήρατε και το βραβείο του καλύτερου web radio σε όλο τον κόσμο, δηλαδή ήθελα να έρθω εδώ και να κάνουμε πάρτι, πώς το λένε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε ένα τόσο διαφορετικό για μένα χώρο. Και έχω μαγευτεί, γιατί είναι κάτι καινούριο. Βρίσκομαι με τη νέα γενιά, New Generation. New Generation, βάλουμε. Τι ωραία, πολύ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ που έχετε ανοίξει αυτή την αγκαλιά και με έχετε βάλει μέσα και νιώθω τόσο ζεστά και τόσο όμορφα. Δικιά σου. Εγώ έρχομαι και χώνομαι μέσα, γιατί νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Αλλά πρέπει να πω, με όλη την αγάπη που τις έχω, ότι εδώ περνάω καλά. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Έχουμε ξεφύγει λίγο από την πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βογιατή. Εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα θαυμάσια. Είχα χρόνια να περάσω τόσο ωραία, δεν σας το κρύβω. Και εμείς το ίδιο περάσαμε καταπληκτικά. Μόνο που δεν με έβαψαν καλά. Χαίρομαι που βρήκα αυτό το βήμα και του παρακολουθούν νέοι και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε, γιατί μου αρέσει να επικοινωνώ κυρίως με νέους. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε κοντά. Και εμείς. Εντυπωσιασμένος και από το περιβάλλον και από την αγάπη την ανθρώπινη που κυκλοφορεί. Και ήθελα να πω ότι είναι προσωπικά δική μου τιμή αυτή η συνάντηση. Να είστε καλά. Είναι καταπληκτικό αυτό. Αυτό που συμβαίνει σε αυτό το στούντιο είναι καταπληκτικό. Είναι ονειρεμένο. Είναι ονειρεμένο. Μακάρι να ήταν τόσο μεγάλο που να χωρέσει όλους αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν, μας ακούνε από κοντά αυτή την ώρα, από κοντά. Εκείνη από κοντά, χωρίς να είναι μέσα εδώ. Είναι, είμαστε μέσα στα σπίτια τους όμως. Είναι αριστουργηματικός ο χώρος εδώ πέρα. Αριστουργηματικός. Αυτό που ύπταται στον αέρα, αυτό που υπάρχει, αυτό το. Είναι το κάτι άλλο. Γλυκή ήχη από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους τόσο αγαπημένους εδώ πέρα μέσα, με την τόσο μεγάλη καρδιά που χωράει όλο τον κόσμο να δώσει αγάπη παντού. Χίλια ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τιμή μας και μεγάλη. Στον Ισίδωρο και στο Στέλιο για όλα αυτά τα ωραία λόγια. Τιμή μας μεγάλη που ήσασταν εδώ. Ειλικρινά είμαι συγκινημένος, με πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Αυτό που αισθάνθηκα σήμερα το είπε ακριβώς ο φίλος μου Αλέκος, ο Νούλας, ότι είναι μια αιστεία αγάπης. Αλλά μια αιστεία αγάπης που παράγει πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια επικοινωνία με έξω από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο σταθμός έχει μεγάλη σημασία για μας εδώ τώρα που είμαστε και κάπως απομονωμένοι. Και θα πρέπει να αναγνωριστεί ως μια δίωδο, ένα παράθυρο για τον έξω κόσμο. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε τα καινούργια παιδιά, είμαστε φιλαράκι και θέλαμε πάρα πολύ για όλους τους αγαπημένους. Ξέρετε κι εσείς ότι είναι μια πολύ καλή προσοχή και δουλεύετε αληθινά προς κοντά στον άνθρωπο, προς το πιο σπουδαίο. Με λίγο και κοντά στον άνθρωπο, με πολύ πολύ αγάπη, παιδιά. Να σας συγχαρώ για το βραβείο σας. Ευχαριστούμε. Δεν σας έχω συγχαρεί δημοσίως. Πολλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζεύτηκαν εδώ μέσα. Από αυτά που έχω δει, από αυτά που έχω καταλάβει, από αυτά που με έχετε δείξει, καταλαβαίνω ότι κάνετε υπέροχη δουλειά και πραγματικά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο.